σκληρή κριτική ασκεί τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ ο πρώην βουλευτής Δράμας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Μολοκτός, ο οποίος τονίζει ότι ο πραγματικός πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ ο πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ο πρωθυπουργεύων. Μάλιστα, ανάμεσα στα άλλα, τονίζει πως δεν βλέπει να είναι μακρύς ο βίος αυτής της κυβέρνησης. Όσο συνεχίζεται η εποπτεία και η καθοδήγηση από τους επιτρόπους, από την Τρόικα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στους υπουργούς, αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν καταστρατηγώντας το Σύνταγμα, δεν μας ενδιαφέρει ποια ονόματα μπήκαν στον ανασχηματισμό. Όσον αφορά την θεατρική παράσταση, το τρίτη πράξη της θεατρικής παράστασης, η οποία φέρει το όνομα «Οι Έλληνες υποκατοχή», εύχομαι σε όλο αυτό το team του θεάτρου, του παραλόγου, να κάνουν καλές πράξεις στους δε Έλληνες. Τους εύχομαι υπομονή και επιμονή, γιατί μας περιμένουν πολλά δεινά. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα ενταθεί ακόμη περισσότερο η μνημονιακή πολιτική με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ συγκατοικούντες? Αν λάβουμε υπόψη τα υπουργεία τα οποία δόθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, οι αρμοδιότητες οι οποίες δόθηκαν στον κύριο Βενιζέλο, απλά ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργεύει και πρωθυπουργός είναι ο κύριος Βενιζέλος και όλοι ακριβώς αυτοί που μας έστειλαν τότε, ξεκινώντας αυτήν την κυβέρνηση του κύριου Παπανδρέου με τον κύριο Παπαδήμο, τον ελληνικό λαό στη δυστυχία. Δεν περιμένουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες τίποτα. Εμείς ελπίζουμε και επιμένουμε ότι πρέπει να πάρουμε την πατρίδα πίσω. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πιστεύετε ότι θα έχει μακροημέρευση αυτό το νέο σχήμα? Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς. Πριν να αλέκτου λαρίσει τρεις, δεν θα έλεγα ότι θα τον προδώσει ο αγαπημένος του μαθητής. Και ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Σαμαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την τράπουλα στα χέρια του και κάνει την μοιρασιά. Πιστεύω και εύχομαι ειλικρινά στον κύριο Σαμαρά να μακροημερεύσει, αλλά δυστυχώς και τα νούμερα και οι βουλευτές μας απατούν.